Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, δηλαδή προσεισμικοί έλεγχοι, από το 2000, από τα 70 με 80.000 δημόσια κτίρια. Άντε να έχουν γίνει 20 με 25.000 έλεγχοι, και αυτά είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας. Σε 20 χρόνια δηλαδή έχει ελεγχθεί μόλις το 1 τέταρτο των κτιρίων. Με αυτούς τους ρυθμούς για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα πρέπει να περάσουν 80 χρόνια, είπε ο κύριος καθηγητής, εκθέτοντας την καθυστέρηση του μηχανισμού. Εγώ ρωτούσα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες που επανήλθε το θέμα, τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και τον ξαναρωτώ, τον κύριο Ταβερναράκη, αν υπάρχουν νεότερα, δηλαδή ποιοι θα αναλάβουν αυτό τον έλεγχο. Θα γίνουν οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια τα οποία έχουν πει και σε χρόνους σύντομους. Θα γίνει πώς αυτός ο έλεγχος, εξ αποστάσεως, δια τηλεφώνου, δια γυμνού οφθαλμού, πώς? Διότι είναι ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί από τους αρμόδιους και είναι ένα κομμάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα και τα τεχνικά επιμελητήρια της χώρας. Κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε μια σεισμική χώρα όπως είμαστε εμείς. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε όλους μας η αναγκαιότητα όλου αυτού του ελέγχου, και φυσικά όχι μόνο να μείνουμε στον έλεγχο, αυτό που ακριβώς είπατε και εσείς, που νομίζω ότι εννοούσε και ο κ. Καρύδης στις τοποθετήσεις του, ότι στο τέλος θα πρέπει να έχουμε και το αποτέλεσμα της, μετά τον έλεγχο, να υπάρξει το αποτέλεσμα της αντίστοιχης μελέτης, και στη συνέχεια, εάν και εφόσον χρειάζεται, και στη συνέχεια να υπάρχουν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για τις επεμβάσεις. Αυτές, έτσι, μα ούτως ή άλλως είναι αυτό δυνατόν. Αυτός είναι και ο στόχος. Έτσι, μα κύριε Ταβερναράκη, είναι δυνατόν να λες ότι θα κάνω ένα έλεγχο το 2000, έχεις 2023. Εγώ σου λέω ότι έχει ελεγχτεί ένα κτίριο το οποίο έπρεπε να ελεγχθεί εκείνη την περίοδο. Από τότε μέχρι σήμερα, 23 χρόνια μετά, όταν ζεις σε μια περιοχή, δεν θα πρέπει να έχεις κάνει επανέλεγχο και δεύτερη και τρίτη φορά, δηλαδή μια αέναη προσπάθεια για να μπορείς να ελέγχεις τα πράγματα? Ακριβώς. Αυτό είναι που συζητήσαμε και χθες στη διοικούσα επιτροπή που είχαμε στο τεχνικό μελητήριο. Ακριβώς αυτό, για την ασφάλεια των κατασκευών, για το μητρό των κατασκευών, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει. Δυστυχώς στη χώρα υπάρχει ένα κτηριακό πρόβλημα, και μάλιστα και δημόσιων κτηρίων και σχολείων, και όχι μόνο, και νοσοκομείων, θα έλεγα, όπου έχουν κτιστεί με πολύ παλιές προδιαγραφές. Πολλά εξ αυτών είναι χωρίς οικονομικές άδειες. Θα σας έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολείων είναι χωρίς καν οικοδομική άδεια. Οπότε δεν υπάρχουν ούτε καν στοιχεία όσον αφορά τη στατική του επάρκεια, όσον αφορά τη στατική του μελέτη. Είναι και δύσκολο να τα βρει. Αυτά θα πρέπει να γίνουν με αντίστοιχες μεθόδους, είτε σκαναρίσματος είτε ακτινογραφιών, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε κτίριο. Όλο αυτό λοιπόν το εγχείρημα προφανώς είναι και δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η πολιτεία, όσον αφορά όταν μιλάμε μάλιστα για δημόσια κτίρια και κτίρια τα οποία έχουν συνάθρηση σκηνού, είναι προφανώς ότι θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν θα μπει αυτή τη στιγμή το νερό στα βλάκι. Έχω τις επιφυλάξεις μου ότι να μην μείνουμε μόνο στους ελέγχους. Πάνω σε αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί σήμερα. Τι εννοείται στο θεωρητικό, να μείνουμε στους ελέγχους? Να μείνουμε μόνο στους ελέγχους και όχι στην συνέχεια που σας είπα προηγουμένως. Μετά από έναν μακροσκοπικό έλεγχο που μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά να καταγράψουμε με σαφήνεια το τι συμβαίνει σε κάθε κτίριο, όσον αφορά το φορέα του, τη μορφολογία του, το έτος κατασκευής του, το αντισεισμικό κανονισμό που έχει επιληθεί. Μετά από όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση και φυσικά και την οπτική, τις οπτικές βλάβες που μπορεί να έχει. Μπορούμε στη συνέχεια, εάν και εφόσον διαπιστώνουμε κάποια πράγματα, να πάμε στον δεύτερο έλεγχο, αυτό που λέμε το δεύτερο βάθμιο έλεγχο, όπως μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα, είτε δοκίμια, είτε σκαναρίσματα με ακτινογραφία, να δούμε. Ο πρωτοβάθμιος δηλαδή έλεγχος είναι πάντα οπτικός, αυτό θέλετε να πείτε? Πάντα μακροσκοπικός, δεν είναι ακριβώς οπτικός, διότι ακούγεται λίγο ότι γίνεται τηλεφωνικά, όπως είπατε. Όχι. Δεν το λέω εγώ, όχι, μισό λεπτό. Ναι, δεν το λέω εγώ. Ναι. Άκουγα τις συνεντεύξεις που έδωσε ο κύριος Καρύδης, χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου, και μάλιστα είπε πολλές φορές, μισό, πολλές φορές από προσωπική εμπειρία,
ο έλεγχος μπορεί να γίνει και από το γραφείο, στέλνοντας μήνυμα στους αρμόδιους ουσιαστικά να προσέξουν να γίνουν αληθινοί έλεγχοι με αξιόπιστα στοιχεία. Και μάλιστα είπε για το ΕΠΑΛ Χαλκίδας που γέρνει και προφανώς πρέπει να πάει κάποιος να το δει, αλλά σε άλλα κτίρια κάποιος μπορεί να κάνει εκτίμηση και εξ αποστάσεως. Σου λέει γιατί να πάω να κάνω επιτόπου αυτή τη δουλειά. Όταν το λέει ο άνθρωπος και είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, εγώ τι θέλετε να καταλάβω? Ναι, όχι, όχι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτοψία. Αυτό σας είπα, ότι θα πρέπει ο μακροσκοπικός έλεγχος πέραν των στοιχείων που συλλέγεις για τον τρόπο κατασκευής, αυτό που σας είπα, τον φορέα τον οποίο θα πρέπει να δεις και φυσικά και κάποια πράγματα που πρέπει να δεις στο γραφείο σου, εάν και εφόσον έχεις στοιχεία της μελέτης. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνεις και τον μακροσκοπικό έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να δεις και επιτόπου κάποια στοιχεία, όσα μπορείς να δεις χωρίς να σκάψεις σε κάποια σημεία που μπορεί να δεις. Αυτό είναι στη δεύτερη φάση, όπου μπορείς να σκάψεις τα θεμέλια για να δεις κάποια σημεία τα οποία έχεις συμβάλει. Μπορείς να κάνεις σκανάρισμα, μπορείς να πάρεις δοκίμια για να δεις την αντοχή του πετών. Ουσιαστικά να πάρεις τμήμα του οπλισμού για να ελέγξεις την αντοχή του οπλισμού. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ώστε να φτάσουμε στη συνέχεια στο αποτέλεσμα ότι κάποιο κτίριο χρειάζεται ή σε ποιο βαθμό χρειάζεται ενίσχυση. Κύριε Ταβερναράκη, ωραία, ερώτημα δεύτερο. Έχει αποφασιστεί. Για να γίνει σαφές. Ωραία. Όμως μπορώ να σας ανακοινώσω. Μισό λεπτό. Έχει αποφασιστεί ποιοι θα κάνουν αυτό τον έλεγχο τελικά, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω τώρα. Το πρωί, το μεσημέρι εχθές, είχαμε σύσκεψη όλοι οι πρόεδροι των τεχνικών μελετήρων της χώρας μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Στασινό, που επί δύο ώρες αναλύσαμε διάφορα θέματα. Ένα εξ αυτών ήταν και το πώς το τεχνικό μελετήριο θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν το οποίο αποφασίστηκε διαστόματος του πρόεδρου του κ. Στασινού, αλλά και τον, μέσω του αντίστοιχου Υπουργείου, έτσι, των υποδομών, ότι θα ανατεθεί αμέσως στο επόμενο διάστημα στο τεχνικό επιμελητήριο, όπου θα προχωρήσουμε εξ αρχής στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σε 30.000 περίπου πολιτικούς μηχανικούς που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, όπου εξ αυτών χρειάζονται γύρω στις 5.000 περίπου συνάδελφοι, οι οποίοι θα μετά από μια και καταγραφή όσον αφορά τα προσόντα, την εμπειρία κλπ. Θα φτιαχτεί ένα μητρό πολιτικών μηχανικών, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αυτούς τους ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι λοιπόν, οι πρώτοι οι οποίοι θα γίνουν, αφορά 20.000 κτίρια, τα οποία θα αναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο. Θα είναι σε 20.000 κτίρια, εκ των οποίων τα 18.000 κτίρια είναι σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, και 2.000 νοσοκομεία. Αφού λοιπόν φτιαχτεί αυτό το μητρό. Σε τι μας αφορά εδώ στην Κρήτη? Δεν ξέρω τα νούμερα ακριβώς να σας τα πω αυτή τη στιγμή, δεν τα έχω μπροστά μου. Πάντως τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τουλάχιστον όσον αφορά την Ανατολική Κρήτη, θα αναλάβουμε εμείς, όπου θα καλέσουμε τους συναδέλφους να μετέχουν σε αυτό το μητρό. Και στη συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση του μητρό, θα γίνει και αντίστοιχη ανάθεση, αφού παρασχεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία, όποια στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν, είτε από τους Δήμους που έχουν τα σχολικά κτίρια, είτε από τα νοσοκομεία. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται? Δηλαδή αυτό 20... πόσο σύντομα πρέπει να γίνει? Ναι, αυτό το είναι το 8μηνο που είχαν πει από την αρχή. 8μηνο, ακριβώς. Ναι. Αυτά τα κτίρια μπορούν να ελεγχθούν, εάν και πώς να οργανωθεί σωστά, μέσα σε 8 μήνες. Μάλιστα βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό, ώστε να είμαστε, θα έχει φτιαχτεί μια πλατφόρμα από το τεχνικό επιμελητήριο, όπου τα στοιχεία θα περνάνε online, αυτά που σας είπα, τα στοιχεία της καταγραφής, της μελέτης, ό,τι μπορεί να σκαναριστεί από όψη μελέτης, ό,τι μπορεί να καταγραφεί από όψη του φορέα, του έτους κατασκευής, του αντισεισμικού κανονισμού που έχει κατασκευαστεί. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία πλέον επικαιροποιημένα θα μπορέσουν να περάσουν online στο σύστημα του ΟΑΣΠ. Οπότε από εκεί και πέρα θα αναλάβει η πολιτεία για την επόμενη φάση. Στα κτίρια τα οποία θα κρυφτούν. Ωραία. Η κυβέρνηση δια του αρμόδιου οργανισμού της έχει αποφασίσει, μετά την πλήρη καταγραφή και τον έλεγχο, δηλαδή μετά το τέλος του οκτάμηνου, ποιος είναι εκείνος ο χρόνος που δίνει ώστε να γίνουν οι επιδιορθώσεις στις όποιες ζημιές?
Αυτό τώρα δεν έχω πληροφόρηση να σας πω ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου. Η πρώτη φάση πάντως είναι. Μα αυτή. Εκεί πάντα κολλάμε. Ότι δεν δίνουν τις πληροφορίες για το ποιος είναι ο προγραμματισμός. Γιατί να πας εντάξει, να πας να κάνεις, κύριε Ταβερναράκη, τον έλεγχο. Μα, αυτό σας είπα και εγώ, κύριε Δουλειαράκη. Να μην δίνουμε στον έλεγχο. Έτσι. Αλλά μετά το θέμα είναι τι θα κάνεις στην πορεία. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Σας είπα ποια είναι η πορεία μετά, η οποία θα πρέπει να είναι με σοβαρότητα από τη στιγμή που ιεραρχηθούν οι συνθήκες των κτηρίων, ποια έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις πρώτες επεμβάσεις. Και στη συνέχεια, φυσικά, πρώτα να γίνουν βέβαια οι αντίστοιχες μελέτες και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες επεμβάσεις. Διότι, να σας πω, κυρία Δουλειαράκη, αυτές οι επεμβάσεις είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες. Έτσι, όταν κάνεις ενισχύσεις φορέων, θα πρέπει να βρεις, ειδικά όταν μιλάμε για σχολείο, θα πρέπει να βρεις χώρο να μεταφέρεις τα παιδιά για ένα αρκετό διάστημα. Θα πρέπει τις επεμβάσεις αυτές, αφού τις χρηματοδοτήσεις και τις εκτελέσεις και στη συνέχεια αποκαταστήσεις, διότι θα γίνονται και ζημιές και στα μη φέροντα στοιχεία, και στη συνέχεια να αποκαταστήσεις το χτίριο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους. Άρα, εντάξει, όλο αυτό χρειάζεται ένα προγραμματισμός. Μου απαντήσατε. Ουσιαστικά. Είναι δύσκολα εγχειρήματα πάντως. Δεν είναι εύκολο. Μα τι λέτε τώρα που είναι τα αυτονόητα, είναι δύσκολα εγχειρήματα σε αυτή την πολιτεία, η οποία δίνει την προτεραιότητα. Δυστυχώς είναι πολλά δύσκολα. Μα κύριε Ταβερναράκη, αυτή η πολιτεία δίνει προτεραιότητα στα παιδιά της. Ο καθένας από εμάς λέει: πάω και δουλεύω για το σήμερα και το αύριο των παιδιών μου. Βρείτε μου ένα που λέει το αντίθετο. Πας από την άλλη και λες: υγεία, το αγαθό της υγείας, να είμαι καλά, ακόμα και στις ευχές λέει να έχεις την υγεία σου. Να με συγχωρείτε, τα αυτονόητα θα τα κάνουμε τώρα εμείς δύσκολα, αλλά φτάσαμε στο ζητούμενο, στο ερώτημα, δηλαδή πόσο χρόνο δίνει η πολιτεία στη συνέχεια για να διορθωθούν οι όποιες ζημιές ή τέλος πάντων ό,τι εσείς διαπιστώσετε με συνολικά μέσα σε αυτό το κτάμινο ότι θέλει παρέμβαση. Είπατε ότι απαιτείται στη συνέχεια προγραμματισμός, απαιτούνται μπικικίνια, πάρα πολύ απλά, για να μπορέσει να προχωρήσει να το εγχείρημα αυτό. Για να αρχιθούν οι ανάγκες και στη συνέχεια φυσικά αντίστοιχες εργολαβίες ώστε να γίνουν οι επεμβάσεις. Δεν μου λέτε, κύριε Ταβερναράκη, οι έλεγχοι θα γίνουν όταν λέτε για σχολεία, όταν μιλάμε για σχολεία, οι έλεγχοι θα γίνουν στις σχολικές μονάδες, τα κτίρια, τα οποία αυτή την ώρα νοικιάζονται, που είναι κτίρια ιδιωτών, που είναι παλιά καφενεία, που είναι κατασκευές μπορεί και του 50 και του 60 και μέσα εκεί βρίσκονται και κάνουν μάθημα σε χώρους ακατάλληλους στα παιδιά μας και εκεί θα γίνουν οι έλεγχοι. Σίγουρα και τον έλεγχο αυτό θα τον χρεωθεί ποιος? Τον έλεγχο αυτό θα τον χρεωθεί το Υπουργείο, το οποίο θα πληρώσει μέσω του τεχνικού επιτελείου του συναδέλφου μηχανικού για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα γίνουν και εκεί οι έλεγχοι, έχουν δώσει κατεύθυνση, γιατί εγώ μπορώ να σας απαριθμίσω 15, 20, 30 νηπιαγωγεία αυτή την ώρα που λειτουργούν σε τέτοιου είδους χώρους. Που λειτουργούν σε νοικιαζόμενα κτίρια κλπ. Δεν γνωρίζω τη λίστα των κτιρίων και πώς θα γίνει, ποια είναι η λίστα αυτή, αλλά νομίζω ότι αμέσως θα βγει και μαζί με την. Μετά την καταγραφή του Μητρώου και την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους συναδέλφους, αμέσως μετά θα δοθεί και η λίστα σε κάθε τεχνικό επιμελητήριο, σε κάθε τμήμα, όπως και σε εμάς των Ανατολικής Κρήτης, ποια κτίρια θα πρέπει να ελέγξουμε. Πιστεύω ότι θα είναι ίσως να είναι και αυτά μέσα. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτά μέσα, μια και έχουν αυτή τη χρήση. Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσουμε βέβαια από τα δημόσια κτίρια. Να κρατήσω λοιπόν. Πιστεύω πάντως ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν σε μια σειρά σε αυτή τη χώρα. Και όταν μας πέφτουν όλα μαζί, προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα μαζί. Δεν γίνεται έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχουν, γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε να υπάρχει Μητρώο κατασκευών, θα έπρεπε να υπάρχει Μητρώο συντήρησης, θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και όταν έρθει το πρόβλημα, μαζεύονται. Είπατε ότι σε 20 χρόνια έχουν ελεγχθεί. Εγώ έχω άλλη εικόνα ότι έχουν ελεγχθεί από τα 80.000 δημόσια κτίρια μόλις 16.000 κτίρια, τουλάχιστον αυτά είναι τα στοιχεία από τον ΟΑΣΠ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν γίνανε 25 ξαφνικά. Δεν αντιλέγω με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Μα δεν αλλάζει το μέγεθος, να σας πω κάτι. Οι αριθμοί δεν αλλάζουν αυτή την κατάσταση. Είπε ο καθηγητής 70 με 80.000. 80.000 λέτε εσείς. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η ουσία είναι ότι μετράει από το 2.000. 16.000 λέτε εσείς που ελέγχθησαν. Πάρα πολύ ωραία.
και αυτά που χτίστηκαν το 2000 χρειάζονται πανέλεγχο. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν έχουν συντηρηθεί, σε ποιο βαθμό έχουν συντηρηθεί αυτά τα κτίρια κλπ. Άρα και όλα αυτά χρειάζονται πανέλεγχο έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό σας είπα ότι θα έπρεπε να υπάρχει μητρό κατασκευών δημοσίων κτηρίων σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο στα κτίρια και στις δημόσιες υποδομές και στις γέφυρες που έχουμε στο βόρειο άξονα και σε άλλα έργα. Έχετε δει τι συμβαίνει και στην Βόρεια Ελλάδα με μια αντίστοιχη γέφυρα εκεί Σερβιών. Στην περιοχή. Ναι, που έκλεισε η γέφυρα αυτή. Αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν έχει συντηρηθεί εδώ και 40 χρόνια. Γιατί φοβήθηκαν μετά τα Τέμπη. Τίποτα άλλο. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν του έπιασε ο πόνος, απλά φοβηθήκανε. Τέλος πάντων. Μη τι άλλο πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Και δεν μου λέτε, μετά από αυτά τα δημόσια κτίρια, δηλαδή την προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία, ακολουθεί γενικά μέσα σε αυτό το οκτάμινο το σύνολο των υποδομών, ή θα αφιερώσουμε 8 μήνες για αυτό τον έλεγχο και άλλους 8 μήνες σε άλλες υποδομές και πηγαίνεις λέγοντας κάθε οκτάμινο να ελέγχεις κάτι άλλο? Πιστεύω ότι θα προχωρήσει στη συνέχεια, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση είχαμε και χθες, ότι να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο ελέγχος και φυσικά τι προτεραιότητες θα δώσει η πολιτεία στη συνέχεια για την αποκατάστασή τους. Αλλά νομίζω ότι η πληροφορία είναι ότι θα προχωρήσουμε αμέσως μετά και στα επόμενα. Μετά το οκτάμινο. Αυτό το ελέγχου. Δεν υπάρχει το προσωπικό, ούτε καν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να κάνουμε τη δουλειά. Σας είπα ότι έχουμε 30.000 πολιτικούς μηχανικούς, έτσι και αλλιώς και όλους μαζί να τους βάζαμε πάλι δεν φτάνανε. Άρα προς το παρόν χρειαζόμαστε γύρω στις 5.000 για να ελεγχθούν αυτά τα δημόσια. Γιατί θα είναι, κάθε επιτροπή θα έχει 2 άτομα, τα οποία θα ελέγχουν αντίστοιχα 2 ή 3 ή 4 κτίρια αναλόγως το πώς θα μοιραστούν. Από εκεί και πέρα, μέσα στο 8ο θα ελεγχθούν αυτά τα κτίρια. Ωραία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πότε ξεκινάτε? Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Πιστεύω ότι άμεσα, μέσα στο επόμενο δίμηνο, μετά την καταγραφή του Μητρώου, μετά την πρόσκληση δήλωση ενδιαφέροντος, αμέσως μετά τουλάχιστον αυτή η πληροφόρηση είναι ότι θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Απλά επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η συνέχεια είναι ότι θα πάμε σε επόμενες ευαίσθητες υποδομές, όπως είναι δημόσια κτίρια, όπου έχουμε συνάθληση κοινού, όπου έχουμε κοινοφελείς υπηρεσίες, κτίρια πυροσβεστικής που θα πρέπει να προφανώς αυτά τα κτίρια να μην πάθουν ζημιές έτσι όταν έχουμε σεισμούς. Τα επόμενα κτίρια θα είναι μια επόμενη λίστα η οποία θα είναι πιστεύω άλλα 15-20.000 κτίρια τα οποία θα πάμε στους επόμενους ελέγχους. Όχι, Παναγία μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όχι, Παναγία μου, δεν μπορώ να το πω. Με ξεπερνάνε πάρα πολλά πράγματα από τα αυτονόητα και τα δύσκολα. Δεν τα έχω χωνέψει τόσα χρόνια μέσα στο χώρο της δουλειάς. Δεν μπορώ να τα χωνέψω. Κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.